Γεια σας παιδιά που έχουν ήλθει 2009 εδώ και σήμερα θα παίξουμε για πρώτη φορά το Slime Rancher. Όπως βλέπετε είναι μπροστά στην οθόνη, το έχω πάρει και πολύ καιρό, αλλά τώρα θα γυρίσω το βίντεο. Έχω ήδη κάποιους κόσμους όπως βλέπετε, αλλά δεν θα παίξουμε αυτούς τους κόσμους. Όπως βλέπετε εδώ έχω προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά θα παίξουμε αυτούς τους κόσμους. Θα παίξουμε New Game. Θα το ονομάσουμε βίντεο γιατί εκεί θα τραβάω βίντεο για να το συγχωρίζω. Οπότε ένα παιδιά θα ξεκινήσουμε τη σειρά και για να μην το μπερδεύω θα βάλω το... Θα βάλω αυτό. Θα βάλω confirm και πάμε παιδιά να αρχίσουμε το πρώτο βίντεο της σειράς Slime Rancher που θα κάνω και κάποια πράγματα off camera, αλλά με βρίσκω slime στα ανοίγω απευθείας βίντεο. Θα κάνουμε λίγο το tutorial και δεν θα παίξουμε μόνο το tutorial, εννοείται που θα μας βάλει, θα το συνεχίσουμε και θα προσπαθήσω να παίξω σχεδόν όσο πιο πολύ ώρα μπορώ. Οπότε ναι, το Slime Rancher είναι ένα παιχνίδι που όσο δεν ξέρετε πρέπει να υπάρχουν κάτι slimes, πρέπει να τα μαζέψεις κλουβιά, να τα ταΐζεις αυτό που τρώνε, γιατί δεν τρώνε άλλο το ίδιο πράγμα, να τα ταΐζεις το φρούτο, το λαχανικό, το οτιδήποτε τρώνε, να σου βγάζουν πλόρτς ώστε μετά να τα πουλες και να βγάζεις λεφτά. Να, εδώ πέρα παιδιά είναι το μηχάνημα που τα βάζεις και τα πουλάς. Να τα παιδιά όλα αυτά τα διαφορετικά. Όταν είναι ξεκλειδωμένα κάποια slimes τα δείχνει έτσι φωτεινά. Να ας πούμε αυτά που είναι σκοτεινά δεν τα έχω ξεκλειδώσει. Όλα αυτά όμως τα έχω. Και αυτό όμως, αυτό δεν μπορώ να το πιάσω το slime εδώ πέρα που βγάζει αυτό. Μου λέει να το κάνω, οπότε το κάνω για να τελειώνουμε με το tutorial παιδιά. Δεν είμαι ιδιωτικά λίγο στο κλειδί, αλλά δεν πειράζει. Τέλεια. Όπως βλέπετε παιδιά, μετά πετάμε τα slime στο κλουβί, τα ταΐζουμε. Και να, και βγάζουν αυτά τα σκατουλάκια όπως βλέπετε. Είναι πλόρτς και τα μαζεύεις. Να, πηγαίνουμε τώρα εδώ παιδιά, τα πετάμε μέσα. Και δείτε κάτω αριστερά τα λεφτά που ανέβηκαν από 250 πήγανε 290. Οπότε ναι, μου λέει να τα ταΐσω και θα τα ταΐσω για να τελειώνουμε το τώρα. Μα ξέρω τους περιοχές, οπότε να σας πω σε ποια περιοχή μας την περιοχή. Δεν το έχω παίξει και ξέρω εγώ τους περιοχές. Το βόκο αυτό το ξεκλειδό είναι το ίδιο καινούργιο φρούτο και το χρειαζόμαστε και τα μαζέψω. Έχουμε τις κλειδώσεις και τα καρότα. Τα pink slime είναι τα αρχικά slime που έχεις, δεν μπορείς να έχεις άλλα slime. Τα ταΐζουμε. Παίρνουμε και ένα καρότο ώστε να κάνουμε και φάρμα από καρότα. Να παιδιά, θα πάμε εδώ πέρα. Συγγνώμη παιδιά, garden. Έκανα coral. Και παιδιά κατά λάθος έκανα coral και μου δίνει πίσω μόνο τα 100 από τα 250. Έλα, πατάω remove. Έκανα βλάκια. Δεν πειράζει παρόλα αυτά. Δεν με πειράζει παρόλα αυτά το coral, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θα προτιμούσα να το διαγράψω και δεν μου διαγράφεται ρε φίλε. Oh, κακό αυτό, εντάξει.
πρέπει να μαζεύουμε και κοτόπουλα πριν να δούμε κάποια στενιστρά κοτόπουλα. Να εξερευνήσουμε λίγο την περιοχή να δούμε slime shop. Παιδιά, βλέπετε από τα dark slime, τα γατάκια λόγω dark slime και τα μπλε αυτά λέγονται rock slime. Βλέπετε, βρήκαμε τα dark slime. Τα dark slime είναι αυτό που τρώνε οι κότες και τα rock slime είναι αυτό που τρώνε τα καρότα. Απλά τα slime καρότα επειδή δεν είχαμε βρει το πρώτο fruit που τρώνε κανονικά. Γιατί τα pink slime τα τρώνε όλα. Οπότε αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να ξέρετε για το παιχνίδι. Με το βελάκι που μου έδειξε λίγο το χάρτη, βλέπετε εδώ πέρα. Έχουμε πολύ να εξερευνήσουμε. Αλλά προς το παρόν, επειδή είναι πρώτο βίντεο, δεν θα κάνω πολλά πράγματα. Θα έτσι σας πω τις βάρκες και αυτά. Εντάξει, θα πάμε από το δεύτερο βίντεο. Εξελίχθηκε, παιδιά. Δηλαδή, αν φάει ένα slime, μια σκατουλίτσα που βγάζουν τα άλλα, τότε γίνεται μεγάλο. Τα κούμπερι, παιδιά, τα χρειαζόμαστε. Καλά, πόγκο φουτ μπορώ να τις αναβρω, αλλά τις κόψεις τις χρειάζομαι και τις χρειάζομαι. Εντάξει. Έφαγαν τις τρεις, αλλά δεν πειράζει. Οπότε, παιδιά, βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Να φυτέψουμε το κούμπερι, να βάλουμε τα rock slimes, να βάλουμε τα tapis slimes που έχουμε μαζέψει και 16. Και το κάθε slime επίσης, όχι το κάθε slime, το κάθε είδος slime έχει και ένα παιχνίδι. Άμα το βρεις απλά τους το βάζεις και παίζουν. Στο άλλο έχω βρει τα τρία παιχνίδια. Αλλά ναι, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Τα βρεις δάκης, δεν πειράζει. Εμείς δεν θέλουμε να βρούμε το παιχνίδι και εμείς θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι. Οπότε είμαστε μέχρι στιγμής τέλεια. Οπότε ρουφάμε και τα βγάζουμε, αν δεν έχετε καταλάβει. Συγκεκριμένα το παιχνίδι αυτό για μένα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ ωραίο. Γράψτε μου κι εσείς κάτω στο comment τη γνώμη σας. Γιατί ελπίζω να σας άρεσε για να συνεχίσω τη σειρά. Γιατί αν δεν σας άρεσε, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω τη σειρά. Για να κάνω κάτι που σας αρέσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνω κάτι που σας αρέσει. Παιδιά, κατά λάθος βγήκε αυτό. Αφήνω λίγο τις κότες. Αυτά τα δύο βγήκαν κατά λάθος. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο κουβάκι τους. Έλα βγήκε. Υπάρχουν περιοχές που μπορείτε να τις κλειδώσετε με λεφτά. Πρέπει να ταΐσετε κάτι τεράστια slimes για να σας δώσουν κλειδιά που μπορείτε να τις κλειδώσετε και άλλες περιοχές. Γενικά το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Εγώ σε έναν άλλο κόσμο πάρα πολύ κοντά στο να το τερματίσω. Αλλά δεν το έχω τερματίσει ακόμη. Δηλαδή, στο ένα άλλο κόσμο έχω βρει μέχρι εδώ πέρα που είναι αυτό εδώ με τα 82. Και μετά από εδώ έχω βρει ένα αυτό με τα 61. Και αυτό, δηλαδή παρακάτω δεν έχω βρει. Μου λείπει με τα 46, με τα 80, με τα 87, με τα 118, με τα 80, με τα 89 και με αυτό που δεν μπορώ το φύγει για κάποιο λόγο. Δεν με αφήνει το Twitch, ήταν το mobile. Ναι, οπότε εδώ λέω να πούμε τα rock slimes. Που τα rock slimes τρώνε καρότα. Και είναι σημαντικό να ξέρετε τι τρώει το κάθε slime. Γιατί αν δεν ξέρετε τι τρώει το κάθε slime, πολύ απλά δεν μπορείτε να τεστείτε για να πάρετε πλόρτ. Και για να φτιάξετε τέλο πάντων να το κάνετε με τα λεφτά. Γιατί τα πουλάτε εκεί πέρα που βέλαγω τώρα τα πλόρτ και παίρνετε τα λεφτά. Οπότε ναι, επειδή τώρα δεν έχω λεφτά, θα πετάω λίγο στα τάπιστα μου κότες ώστε να τις τρώνε. Εδώ πέρα έτσι, μην πεινάσουν από τώρα. Ωραία, δεν υποτίθεται, φάτε. Οπότε παιδιά την έφαγε, να βλέπετε και πως τρώει. Ναι, και του δίνω λίγο να πάει έτσι. Για
να μου δώσει την ουσία λεφτά για την εκτάρτη τόρτσα. Και οι δύο μου φτάνουν νομίζω, γιατί είναι αρκετά ακριβά τα Tablord στην αρχή και τα Rockblord. Ναι, ναι, μου δίνουν 28, αρκετά ακριβά. Υπάρχει αυτή που μπορείς να τις κλειδώσεις με λεφτά, υπάρχει αυτή που μπορείς να τις κλειδώσεις με λεφτά και αυτή εκεί πέρα. Υπάρχουν πολλές περιοχές που μπορείς να τις κλειδώσεις με λεφτά, αλλά εγώ θα σας προτείνω άμα παίζετε να τις κλειδώσετε αυτήν εκεί, γιατί σας δίνει πάρα πολλές κότες και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχετε κότες για να μπορείτε να δέσετε τα σλέμψη με τις κότες που τρώνε κότες, δηλαδή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε να τις κλειδώσετε αυτή την περιοχή, αν θέλετε να τις κλειδώσετε κάτι λεπτά και δεν έχετε πολλά. Επίσης τα σλάμς μπορούν να βγουν αν δεν κάνετε διπλό τοίχο ή ξέρω να βάλετε να βάλετε τέλος πάντων ταβάνι, γιατί μπορούν να σκαρφαλώσουν το ένα πάνω στο άλλο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν γιατί είναι λίγα, αλλά αν ήταν περισσότερο θα το έκανα. Οπότε να το ξέρετε αυτό. Θα κοιμηθώ για να γίνει μέρα. Οπότε είναι, παιδιά, αυτό να το ξέρετε. Αυτός ο κόσμος θα είναι μόνο για βίντεο. Μπορεί απλά καμιά άλλη φορά να σας βάλω στον άλλο του προχωρημένου μου κόσμο να τον δείτε, ξέρω εγώ και αυτό. Να, παιδιά, βλέπετε που σκαρφάλω. Να. Και εγώ ας πούμε τώρα δεν πρέπει να το φαίνω, γιατί μπορώ να βγουν, αλλά... αλλά δεν μπορώ να κάνω και κάτι γι' αυτό, γιατί δεν έχω λεφτά. Και πρόκειται να κάνω κύβο. Για να μπουν τα κούμπερι, και τα κούμπερι το τρώνε κάτι σλέμψ που βγαίνει τη νύχτα. Δεν είναι κάτι στο ρε, τη νύχτα και άλλη φορά. Να βλέπετε, προσπαθώ να βγουν. Οπότε πρέπει να κάνουμε δύο, ξέρω εγώ, bongo fruit και για κάρο το ακόμα. Και πρέπει να κάνουμε και ένα κελί για... και πρέπει να κάνουμε και ένα κελί για να βάλουμε τα tabby slimes. Να βάλουμε τα tabby slimes. Οπότε ναι, δεν έχω καν λεφτά αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε κάτω αριστερά έχω 6 ευρώ. Με 6 ευρώ το πολύ να αγοράσω μια τσίχλα. Αποκλείεται όμως να αγοράσω κλουβί. Το πολύ μια τσίχλα. Ναι, και όπως βλέπετε, για να σιγουρευτεί το τρώμα αυτά, να σου δείξω εγώ σίγουρα σε βίντεο. Να, ένα καρότο εδώ πέρα, το είδατε. Το θέμα, και θα τα αφήσω αυτά εδώ πέρα, να τα έχω να τα πάρω μετά να τα βάλω, γιατί δεν έχω πιάνει αυτά, να εξαφανίζονται. Οπότε θα τα πάρω άλλη στιγμή να τα φυτέψω, τα θα έχω λεφτά. 30 ευρώ έτσι για πλάκα. Οπότε δείτε τη σπνάδα, πετάς 4 εκεί, πετάς λίγα εκεί, πετάς και τις σκότες και τις σπάνε τώρα αυτά. Αυτά τις σπάνε τις σκότες. Αν θέλανε γενικά. Αν θέλανε γενικά να τις σπάνε θα ήταν ωραία. Οπότε έφαγε το ένα. Τα άλλα δεν έφαγα να πω. Κότες μπορώ να τις μαζέψω, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Κανονικά θα πρέπει να έχω λίγο φωνή για να ακούω τις κότες, αλλά εντάξει. Να φάει και αυτό. Να φάει την κότα. Βλέπετε, κινείται λίγο στον άλλο, αλλά εντάξει. Δεν είναι καλύτερο το βράδυ, όπως είναι το καλύτερο. Για και πάλι. Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι πολύ ωραία, δεν είναι τόσο καλά, αλλά και πάλι είναι αρκετά καλά για ένα τέτοιο παιχνίδι. Που απλά μαζεύεις slams και κάνεις farms και. Είναι αρκετά ωραία τα γραφικά, δεν είναι φεύγει και τρελά, εντάξει. Καλό είναι να μην έχετε πολλά slams, παιδιά. Δηλαδή και να έχετε διπλό τοίχο και να έχετε ξέρω εγώ ταβάνι, μην έχετε ξέρω εγώ 800.000, γιατί μπορούν να βγουν και πάλι. Δεν ξέρω πως βγαίνουν, αλλά εγώ που το είχα έτσι πάει, δεν ξέρω πως πραγματικά.
Οπότε μην έχει το 80.000 συμβουλή από μένα. Ναι, και γενικά αν έχετε κάποιο βοήθεια για το παιχνίδι, επειδή το έχω κάψει στην κυριολεξία, γράψτε μου κάτω στο comments και θα σας απαντήσω το πρώτο σχόλιο. Ναι, αυτό. Οπότε, υπάρχουν κότες, τα ψύχρονα παιδιά είναι μικρές κότες και μεγαλώνουν σιγά σιγά, οπότε τα αφήνεις κάτω εννοείται. Ναι, και ξέρω εγώ, είναι μικρές κότες αυτό. Λοιπόν, έχει κότε, πες μου που την έφεγε με το λαθό. Φίλες, όπως λέτε, έχουν κότες, δεν το έχουν μαζευτεί όλα. Οπότε, ναι παιδιά, δεν θα κλείσω εδώ το βίντεο, θα προσθέσουμε κι άλλο. Το παιχνίδι του Σλουπτή είναι πολύ ωραίο και είχε ένα μεγάλο που πρέπει να ταΐσω, όπως βλέπετε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω το φαγητό για να μπορέσω να το ταΐσω. Οπότε, πιο μετά ίσως πάμε να το ταΐσουμε. Και να ξεκλειδώσω μια περιοχή, γιατί δεν είναι κλειδί. Και αν ξεκλειδώσω μια περιοχή θα βρούμε και εγώ για slimes και μετά θα κλείσω το βίντεο, εννοείται. Εντάξει. Ωραία, έχω τα λεφτά. Αυτή τη στιγμή θα κάνω κλουβί, αλλά... λέω αλλά... δεν θα βάλω και τα 16 στα ψηλά, γιατί μπορούν να βγουν άνετα. Θα βάλω τα 8 στα πισλέμς και τα άλλα 10. Θα πάνε από εκεί που ήρθαν. Ναι παιδιά, τα δω εκεί πέρα λίγο. Οπότε αυτό. Τρώνε κότες να φάνε λίγες κότες ώστε να πάρω το πλούτο τους να βγάλω λίγα λεφτά. Εδώ πρέπει να πας παιδιά. Για να μην κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία να μπαίνετε μέσα και να ξέρω και να παίρνετε κατά βάση χωρίς να θέλετε slimes, υπάρχουν και τα Blurred Collector, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω λεφτά για να τα πάρω. Ναι. Αυτό. Και πάμε τώρα να μαζέψουμε λίγο φαγητό. Το pink slime πάμε να τα τρώει όλα, οπότε πάμε να μαζέψουμε λίγο φαγητό. Καταφέρω να ταΐσω το κανάλι το κρότο. Θα είναι τέλειο άμα καταφέρω να ταΐσω το κρότο. Γιατί θα μου δώσει ένα κλειδάκι, που με αυτό το κλειδάκι θα της κλειδώσω την περιοχή που θα δείτε όταν το σκάσω, γιατί σκάει. Και σου λέει το κλειδάκι. Το ταΐζεις, το ταΐζεις, το ταΐζεις, το ταΐζεις και στο τέλος όταν δεν μπορεί άλλο να φέρει να κρύβεται σου δίνει ένα κλειδί. Αυτό το κλειδί εγώ θα δείτε που θα το βάλω εγώ. Το φαγητό δεν φτάνει εννοείται, αλλά μπορείτε να έρθετε πιο μετά και να το ταΐσετε, δεν χάνετε πόσο φουσκωμένο είναι. Οπότε να μην βιάζεστε και σιγά σιγά να το κάνετε, δεν υπάρχει θέμα. Όπως βλέπετε ήδη ζωής. Δεν είναι όλα τα κρότα, έτσι κάποιοι έχουν πολύ παραπάνω. Αλλά χρειαζόμαστε οπωσδήποτε το κλειδί και γρήγορα. Για να τις κλείσουμε και όλοι επέλεξη. Τρώει και κότα, οπότε θα το πάρει. Τα slimes δεν μπορούν να φάνε τα άλλα slimes. Το λέω από τώρα, αυτή δεν μπορείτε να γουρέψετε κάτι τέτοιο στα comments. Τα slimes δεν μπορούν να φάνε τα άλλα slimes. Να μου αρέσει και εμένα αν γίνονται μια άλλα παιδιά. Αλλιώς, θα σας το λέω. Θα ήταν ωραίο όμως αυτό. Οπότε θα το δώσω καλό το παιδιά. Στον είχε ένα αλφίδι, στον είχε, δεν θα σε πάρω, δεν σε χρειάζομαι. Δεν πειράζει. Παιδιά, υπάρχουν διαφορετικά είδη κοτών. Υπάρχει το χένχεν που έχω, τα τσίκα του τα μικρά,
τα Stony Chicken που είναι τα μικρά, υπάρχει το Stonehen, υπάρχει και το Brianhen. Και το Brianchen, αυτά είναι τα είδη των κοτών που υπάρχουν. Εγώ έχω μόνο το Stone και το Henhen. Δυστυχώς δεν θέλω να έχω παραπάνω. Αλλά δεν έχω παραπάνω. Γιατί είναι καινούριος κόσμος, ένα στο άλλο τα χόλα. Να το ταΐσουμε εδώ πέρα λίγα. Να και τώρα αρχίζει και τρέμει παιδιά, οπότε ναι αυτό. Όταν τρέμει να τη σύρει του τι είναι έτοιμο να σκάσει. Φαγητό να έχει. Φαγητό. Είχε φαγητό που ήθελα. Nice. Παιδιά ακόμα. Ακόμα να σκάσει παιδιά. Δεν μπορούσε τόσο και ακόμα να σκάσει. Παιδιά του έχω δώσει τόσο και δεν σκάει ακόμα παιδιά. Θα με τρελάνει αυτό το κρότο. Την άλλη φορά το έσκασα πάρα πολύ εύκολα στον άλλο κόσμο. Αυτό το κρότο θα με τρελάνει, παιδιά, θα με τρελάνει αυτό το κρότο. Θα πάω και αν δεν φτάσουμε πάλι εγώ παραδύναμα, παιδιά, εγώ παραδύναμα, δεν φτάσουμε πάλι. Πραγματικά παραδύναμα. Οπότε πηγαίνουμε από εδώ, παιδιά. Ναι, ήθελε ένα μόνο. Να το του κλείδι, παιδιά, το πήραμε. Ήθελε απλά να πας από εδώ που το πήρες. Πάμε να αφήσουμε τα πάντα. Όπως βλέπετε, κάτω αριστερά έχουμε το κλείδι. Αριστερά, κάτω και πάνω από τα νομίσματα. Μας δείχνουν ότι έχουμε το κλείδι. Ναι, τώρα θα πάω σπίτι να αφήσω τα πράγματα να κοιμηθώ και θα πούμε να τις κλείσουμε μια καινούργια περιοχή που ξέρω που είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τους σωτήνι σε slimes που είναι, ξέρω εγώ, που σου δίνουν πολλά λεφτά και όταν τα βρούμε αυτά τα slimes ίσως κλείσω και το βίντεο γιατί δεν θέλω να βγει πάρα πολύ μεγάλο. Το στόν έχει παιδιά σας είπα ότι υπάρχει, να το έχω αυτή τη στιγμή μες στο όπλο μου. Αυτό γιατί το κουβαλάω μαζί. Βγήκε ένα γατί, το δείτε. Ναι, το θέλω μακριά γιατί μπορεί να αναμειχτεί με πλόρτ και δεν θέλω. Εύκολα μπορούν να βγουν. Δηλαδή πάνε τα αν δεν βάλετε διπλό γκολ. Αλλά εγώ δεν έχω τα λεφτά αυτή τη στιγμή και δεν έχω και την ώρα και να κάτσω να ασχοληθώ παραπάνω. Off camera γιατί θέλω να τα κάνω on camera αυτά. Και πάμε. Αν χρειαστεί για χώρο θα αφήσω και τις κότες κάποια στιγμή. Γιατί κότες είναι θέλεις τις αναβρώ. Αλλά αυτά τα slimes δεν θα τις αναβρώ λογικά. Δεν θα πάμε τη σπηλιά. Θα πάω κάπου που έχει αρκετά πιο σπάνια slimes. Που ανακάλυψα τώρα πρόσφατα ότι μπορείς να βάλεις το κλειδί ή στην κανονική του περιοχή και σε κάποια άλλη. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Γιατί μπορώ να πω απευθείας σε αυτή την περιοχή και δεν το ήξερα και θα μπορούσε να με έχει επιφωλήσει πάρα πολύ στον άλλο κόσμο, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Οπότε να βλέπετε εδώ πέρα είναι η πόρτα που παίρνει το κλειδί, εδώ πέρα είναι ο άλλος κόσμος που είναι τέλειος.
μπαίνει το κλειδί, παιδιά, κλειδώνει το καινούριος κόσμος και είναι ακριβώς τέλειο. Ακριβώς τέλειο. Πέφτετε από εδώ και έρχεστε εδώ πέρα. Εδώ πέρα στο νερό έχει battle steps. Να τα πάρετε, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Θα βρείτε και καινούργια φαγητά εδώ πέρα, ξέχασα να σου πω για τα slimes. Οπότε ναι. Ένα είναι το battle slime, δεν σας λέω ποια είναι τα άλλα. Απλά επειδή το βρήκαμε γι' αυτό σας το λέω. Λέγεται battle slime. Είναι ένα slime που ζει μόνο σε νερό και υπάρχει ένα κλειδί που κάνει σε νερό για αυτά. Οπότε στην ουσία είναι σαν το ξέρεις που υπάρχει ένα νερό και δεν έχει πολύ σημασία. Αλλά εντάξει. Ενώ στα άλλα είναι και το coral. Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα είναι τα boom slime που κάνουν boom μετά από λίγη ώρα. Και ξέρω εγώ αυτό το slime. Να είναι και αυτό το slime, παιδιά, το coral slime. Και τα σπάνια που ναι, αυτό κάνει boom και τρία μονοκότες. Μ' άρεσε αυτό, κάνει boom. Ναι, και να το καινούριο φρούτο. Αν κόπτε με τα χώνες, λέει το boom slime τρώει κότες. Δεν μπορούμε να πάμε εκεί γιατί πέρα έχουμε jetpack. Μπορείς να βάλεις και jetpack σε αυτό το παιχνίδι. Το μάγκο πρέπει τώρα να το φυτέψουμε. Οπότε εκεί θα ξοδέψω τα λεφτά μου, παιδιά, στο να φυτέψω το μάγκο. Να το insert αυτό. Οπότε ναι. Η 20 κάπα ξοδεύω σε ένα μήνα. Οπότε ναι, παιδιά, εδώ σπουνάρουν συνέχεια battle slime, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Κάποιοι σπουνάρουν όμως. Και μου λέτε τώρα ρε μη το πως θα ανεβείς. Υπάρχει τρόπος να βγω. Παίρνετε ένα τέτοιο. Δεν τα πακέτα μπορείς να βγεις. Δεν βλέπετε, δεν μπορώ να ανέβω. Οπότε παίρνεις ένα σλάιμ, αν είναι το κάτσι. Θα κάτσουμε πάνω σε αυτό, βλέπετε. Κάθεσαι πάνω σε ένα slime και κάνεις πάνω. Αυτό είναι εξελιγμένο και δεν το θέλουμε. Ναι, και βλέπετε περνάτε. Τι καλό, τα κάτσε τι χρήσιμο. Οπότε βλέπετε ότι γενικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και αν θέλετε να συνεχίσω τη σειρά να γράψετε μου κάτω στο comments, γιατί εμένα μου αρέσει αυτή η σειρά, αλλά αν δεν σας αρέσει σας δεν θα τη συνεχίσω. Θα παίζω μόνος μου και θα γράψω απλά αυτόν τον κόσμο. Οπότε ναι, παιδιά. Εδώ πέρα, παιδιά, υπάρχει μια χάτα που πρέπει να ταΐσετε. Που πραγματικά τρώει του κόσμου τις σκότες. Δεν μπορείτε να καταλάβετε εμένα πόσες σκότες μου είχε φάει. Μου είχε φάει περίπου στις 80 κότες εμένα. Δηλαδή, σε φάση αυτό το pink slime μου φάγε πολύ λιγότερα. Δηλαδή μου φάγε κάπως τα 40, ενώ αυτό μου φάγε, φανταστείτε, μου φάγε 80 κότες. Και στο κλουβί δεν είχα τόσες, τις έβαλα όλες στο στόμα και αυτό ακόμη δεν είχε σκάσει και μάζεψε κι άλλες, ρε φίλε. Αυτό ήταν χάλια σημείο γιατί απλά είχαν τις εμένες χωρίς κότσι και δεν είχαν να ταΐσω τις slimes. Το μάγκο πρέπει να το φυτέψω οπωσδήποτε. Είναι το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή. Okay, μπάκαρε. Να το, παιδιά. Φυτάβουμε εδώ πέρα το μάγκο. Βλέπετε που είναι και έχουν φύγει, αλλά δεν με πολύ νοιάζει. Αυτά τα τρώνε και τα πουλεξιάνια, όπως είναι που τρώνε τα πάντα. Να είναι φυτρωμένα, αλλά δεν τα παίρνουν όλα. Να τα βάζεις εδώ πέρα. Να τα βάζεις εδώ πέρα. Να τα βάζεις εδώ πέρα.
Να, όπως βλέπετε υπάρχει αυτό που σας είπα, το pound, που παίρνει, ξέρω, για τα, για του νερού, αλλά κάνει 450, δεν κάνει 250 σαν το coral. Οπότε προηγούνται τα boom slam και τα honey αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Βέβαια, πώς μπορώ να το λέω αυτό, αλλά εντάξει, γιατί είναι όλα γλυκούλια, οπότε πώς μπορώ να το λέω αυτό, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα, αν το pink slime έμπαινε μέσα, ενώ είχαμε τσέρω πλόρτς, θα γινόταν ανάμειξη και εγώ δεν θέλω να το κάνω. Οπότε αυτό, παιδιά. Θα το ξαναφάρω απλά για να βάλω αυτά μέσα. Το πήρα. Οπότε, ναι παιδιά, αν δεν σας αρέσει, εγώ δεν θα συνεχίσω τη σειρά. Οπότε παιδιά, ναι. Τι να πω, αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe, πατήστε το κουμπουνάκι και σας παρακαλώ, γράψτε μου στο comment σας άρεσε για να συνεχίσω τη σειρά. Οπότε, bye bye.